Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Ψωροϊδά. Καλημέρα κύριε Ψωροϊδά. Καλή σας ημέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Ο κύριος Ψωροϊδάς είναι υποψήφιος στις εκλογές του Επιμελητηρίου Κορινθίας με το συνδυασμό του κυρίου Δούρου. Με, του κυρίου Δούρου. Του κυρίου. Του κυρίου Θάνου Δούρου. Του κυρίου Θάνου Δούρου, ναι. Για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, για πέστε μου λίγο κάτι για εσάς, με τι ασχολείστε, πώς ξεκινήσατε. Με τα χαράς, βεβαίως. Ακαδημαϊκά, αν ξεκινήσω έτσι ακαδημαϊκά, έχω ένα πτυχίο από το Εθνικό Καποδιστριακό και δύο μεταπτυχιακά, ένα MBA και ένα στα Οικονομικά Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επαγγελματικά, πλησιάζω περίπου τα 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα είμαι μέλος της διοίκησης στην εταιρεία Καινοτομίας Βέρδε που έχει έδρα στο Χιλιομόδι και συνεργάζομαι έτσι με τον έτερο συνυποψηφίο του Κωνσταντο Βέρδε τα τελευταία 15 χρόνια. Έχω μια εταιρεία συμβούλων με έδρα στην Αθήνα και γραφεία στα Γιάννενα και στην περιφέρεια Νότιο Αιγαίου. Και ουσιαστικά, έτσι πριν από αυτό, είχα έτσι απασχοληθεί σε αρκετά σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους και έτσι θα ήθελα έτσι να σταθώ σε μια εμπειρία που είχα τα τελευταία, όχι τα τελευταία, για περίπου 10 χρόνια. Ήμουν στέλεχος της κοινωνίας πληροφορίας, όπου εκεί σχεδιάσαμε 12 δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων, έτσι αξίας περίπου 330 εκατομμύρια ευρώ, αποδέκτες γύρω σε 9.000 επιχειρήσεις. Άρα, αν θα μπορούσα να συνοψίσω, αν θέλετε, την εξειδίκευσή μου, θα έλεγα ότι αυτή έχει να κάνει με 2-3 διαφορετικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η διαχείριση καινοτομίας, δηλαδή πώς παρακολουθείς, πώς εισάγεις, πώς αξιοποιείς το καινούριο στην παροχή διαδικασία. Ο δεύτερος είναι η διαχείριση αειφορίας και κυκλικότητας, έτσι πώς μειώνεις το αποτυπωμά σου στο περιβάλλον και πώς ενισχύεις το αποτυπωμά σου στην κοινωνία, πώς προσεγγίζεις αγορές που είναι ευαίσθητες σε ό,τι αφορά την επιθυμητότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν, που επιλέγουν. Και ο τρίτος τομέας είναι η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Αυτά έτσι σαν μια γενική τοποθέτηση για το δικό μου το background. Για όλα αυτά που είπατε λοιπόν, να τα συνδέσουμε, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του επιμελητηρίου? Είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε. Κοιτάξτε, η επιχείρηση, μια μέση επιχείρηση σήμερα στην Ελλάδα, ειδικά στον τομέα μεταποίησης που εγώ έτσι συμμετέχω, έχει να αντιμετωπίσει μόνο προκλήσεις. Έχει ανταγωνισμό από οικονομίες χαμηλού κόστους, εξοντοτικό κόστος παραγωγής, απουσία σταθερότητας στο νομοθετικό πλαίσιο. Έχει να αντιμετωπίσει κάθε μέρα μια αστάθεια και μια σειρά από προκλήσεις. Σε αυτόν τον αγώνα δεν έχει άλλους, ξέρετε, συνεργάτες, υποστηρικτές. Το επιμελητήριο είναι ο φορέας που είναι θεσμικά αρμόδιο να υποστηρίζει τον επιχειρηματία. Αυτό θα ήθελα. Δηλαδή, ξέρετε, μέσα από τη δουλειά μου είχα την τύχη να συνεργαστώ αρκετές φορές και με το ΕΒΑ αλλά και με επιμελητήρια του εξωτερικού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μου έκανε τεράστια εντύπωση, όχι σε μακρινές χώρες όπως ξέρετε, Σκανδιναβία, Ιταλία, Ισπανία, δίπλα μας χώρες, ότι ο βασικός σύμβουλος, ο βασικός υποστηρικτής της επιχείρησης εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες είναι το επιμελητήριο. Θα ήθελα αυτό να δω. Και στην Ελλάδα. Θα ήθελα αυτό να δω και στην Κορινθία. Ναι. Έξω είναι αλλιώς. Καμία σχέση, έτσι. Σας λέω, ο βασικός σύμβουλος, ο βασικός υποστηρικτής του επιχειρηματία είναι το επιμελητήριο. Ναι, γιατί ξέρετε. Να πάω με το λογιστή και το δικηγόρο μου, εκεί πέρα η επιχείρηση πάει με το επιμελητήριο. Ναι, αυτό ακριβώς λένε εδώ. Αφού έχεις το λογιστή, τι το θες στο επιμελητήριο. Μα δεν μπορεί να τα κάνει όλο ο λογιστής. Όχι. Καμία σχέση. Σας λέω και είναι δυστυχώς κάτι το οποίο εγώ το παρατηρώ πολλές δεκαετίες και έτσι θλίβομαι λιγάκι που σε εμάς απλά το επιμελητήριο δεν ξέρω. Δεν έχει κατακτήσει στη συνείδηση του επιχειρηματία τη θέση που θα έπρεπε. Ναι. Άρα οι βασικές τομές και αλλαγές που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα με τη νέα διοίκηση που θα προκύψει, ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι? Κοιτάξτε, εκείνο που θέλεις δεν είναι και στην Ελλάδα δεν είναι κάτι πολυτραϊκό, θες συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένες δράσεις με συγκεκριμένη στόχευση και αποτέλεσμα. Οι προκλήσεις που έχει ο επιχειρηματίας σήμερα στην Κορινθία είναι συγκεκριμένες. Είναι θέματα ανταγωνιστικότητας, θέματα απασχόλησης, θέματα κόστους, θέματα εξωστρέφειας. Είναι τα θέματα εισαγωγής των καινοτομιών και της αειφορίας στη δραστηριότητά του. Αυτά είναι πράγματα, ξέρετε, τα οποία
μπορούν πολύ εύκολα να σπάσουν, να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις, έτσι, και να υπάρχει συγκεκριμένο από το αποτέλεσμα για τον επιχειρηματία. Άρα θεωρώ ότι η πρόκληση για τη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου είναι να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένη στρατηγική. Πώς πήρατε την απόφαση να είστε υποψήφιος με τον Θανάση τον Δούρο? Κοιτάξτε, εντάξει, σω και εργάζομαι σε ιδιωτικό τομέα, οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι δεν μπορώ να φερωτήσω ότι και εγώ πολλές φορές κοιτάζω από κάποια απόσταση και προεκλογικές υποσχέσεις, έτσι, και όλες αυτές τους μεγάλους σχεδιασμούς, οι οποίοι συχνά δεν ξεφεύγουν από τη φάση ούτε του σχεδιασμού ούτε των καλών προθέσεων. Με τον Θάνο είδα ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ο Θάνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προσγειωμένος, έχει συγκεκριμένο όραμα, συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένο πλάνο δράσης, προκειμένου να γίνει μια δομή πραγματική στήριξη επιχειρηματικότητα. Εμένα με κέρδισε. Εμένα πραγματικά με κέρδισε και ξέρετε, έχω τη δουλειά μου, δεν έχω περίσσευμα χρόνο, αν θέλετε, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά ό,τι υπάρχει από αυτό το θέμα χρόνου θα ήθελα έτσι να το προσφέρω στη συγκεκριμένη ομάδα του Θάνου. Άρα, συμφωνείτε κι εσείς, όπως λένε αρκετοί πια και από τους άλλους δύο συνδυασμούς, ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την πορεία μέχρι τώρα του επιμελητηρίου Κορινθίας? Κοιτάξτε, όπως σας είπα πιο πριν, εγώ έχω βιώσει την επιχειρηματικότητα στη Κορινθία τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχω δει το ρόλο του επιμελητηρίου που θα ήθελα να δω στην Κορινθία. Πιστεύω ότι η Κορινθία αξίζει ένα καλύτερο επιμελητήριο δίπλα της. Εσείς από την πλευρά σας, βάσει και της ενασχόλησης που έχετε, με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να βοηθήσετε την επόμενη μέρα στο επιμελητήριο? Κοιτάξτε, αν δείτε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, θα δείτε το εξής, ότι έχει έτσι, αρκετά μεγάλη συμπληρωματικότητα μεταξύ των μελών και τεχνογνωσία αποκαλύπτει το σύνολο των θεματικών τομέων που πρέπει να εστιάσει η νέα διοίκηση. Οπότε, σε ό,τι αφορά εμένα, εφόσον εκλεγώ ή ακόμα και στην περίπτωση που δεν εκλεγώ, θα προσπαθήσω να συνεισφέρω στους τομείς που πιστεύω ότι έχω κάποια τεχνογνωσία και είναι αυτή που σας είπα. Δηλαδή, είναι να υλοποιήσουμε δράσεις καινοτομίας, έτσι, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εισάγουν την καινοτομία. Δεν έχει πάρα πολλές δυνατότητες ο Κορινθίος επιχειρηματίας να ανταγωνιστεί αν δεν εισάγει την καινοτομία στη δραστηριότητα. Την αειφορία, η αειφορία είναι το στοίχημα του μέλλοντος, την εξωστρέφεια. Έτσι. Mm-hmm. Και φυσικά όλο αυτό έτσι, με στοχευμένες δράσεις χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το χρήμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι δύσκολο για τον επιχειρηματία να επενδύσει και χρειάζεται στήριξη μέσω εργαλείων χρηματοδότησης. Εκεί πιστεύω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω. Είναι κάτι το οποίο το κάνω τα τελευταία 30 χρόνια και με πολύ μεγάλη χαρά. Αυτά τα περιβόητα προγράμματα που θα ήθελε κάθε επιχειρηματίας να μπει σε κάποιο από αυτά για να έχει κάποιο όφελος όσον αφορά την επιχείρησή του, πόσο δύσκολο είναι πια να πάρει κάποιος επιχειρηματίας ένα πρόγραμμα τέτοιο ευρωπαϊκό? Κοιτάξτε, μιλάμε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έτσι, επειδή είπα την λέξη ευρωπαϊκό. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα σας πω, υπάρχουν δύο ειδών, θα πάω λίγο και στα εθνικά. Τα εθνικά προγράμματα είναι κυρίως προγράμματα επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Για να συμμετάσχει μια μέση ελληνική επιχείρηση, έτσι, και μια μέση επιχείρηση της Κορινθίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, θέλει ένα αρκετά καλό προγραμματισμό και μια αρκετά καλή εστίαση. Και επίσης είναι ένας χώρος, ξέρετε, που ανταγωνίζονται εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη. Άρα και πληρέστατο φάκελο, έτσι όλα τα σχετικά. Θέλει συνέπεια, σύνεση, στόχευση, είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Αντίθετα, τα εθνικά προγράμματα είναι προγράμματα τα οποία ενώ έχουν συγκεκριμένα έτσι ελαττώματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή έχουν άποψη προγραμματισμού, προγραμματίζονται και δεν βγαίνουν, καθυστερήσεων, μεγάλη γραφειοκρατία, έχουν ενδιαφέρον για τον μέσο Έλληνα επιχειρηματία. Έχω δει δηλαδή ότι αν τα βάλει κάποιο σιγαριά, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω συμφωνείτε, γιατί μου το έχουν πει πολλοί, ότι σε όλους τους συνδυασμούς υπάρχουν πρόσωπα τα οποία εκτιμώνται από την κοινωνία και μπορούν να κάνουν έργο και να προσφέρουν στο επιμελητήριο, και από τους τρεις συνδυασμούς που κατεβαίνουν στις εκλογές. Σαν πρόσωπα εννοώ, σαν υποψήφιοι σύμβουλοι.
Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο θέμα πρόσωπο. Πάντα καταλήγουμε στα πρόσωπα, πάντα καταλήγουμε στην υπευθυνότητα των ατόμων, πάντα. Σημαντικό είναι όμως να υπάρχει και ένα πρόγραμμα, να υπάρχει μια στόχευση συγκεκριμένη, με συγκεκριμένο πλάνο δράσης, το οποίο να έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Στο χρονικό ορίζοντα της διοίκησης του επιμελητηρίου. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι τόσο θέμα προσώπων, όσο θέμα στρατηγικής και στόχευσης. Ναι. Ο Θάνος Οδούρος πάντως έχει πει και έχει δηλώσει και φαίνεται ότι ενώνει και δεν διχάζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το επιμελητήριο. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Είναι κάτι το οποίο το έχω βιώσει και εγώ. Έτσι, δεν έχω σε καμία περίπτωση, δεν έχει υπάρξει διχαστικός λόγος. Πάντα με αισιοδοξία και στόχευση μπροστά και πάντα ξεθεμερνώ μόνο το καλό της επιχειρηματικότητας στην Κορινθία. Δεν έχω δει σε καμία περίπτωση κάτι διαφορετικό. Πολύ ωραία. Και μπορώ να σας το μεταφέρω με ευθύνη. Ωραία. Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σε αυτούς που θα έρθουν το Σαββατοκύριακο, που δυστυχώς είναι λίγοι μπροστά στα εγγεγραμμένα μέλη. Απαντήσατε τη μισή ερώτηση. Δυστυχώς είναι πολύ λίγα μπροστά από τα 11.500 μέλη να ψηφίζουν 1.500. Τέλος πάντων, σε αυτούς που θα έρθουν να ψηφίσουν, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε, πώς να ψηφίσουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ θα έλεγα το εξής: να δουν τα προγράμματα των συνδυασμών με προσοχή, με μεγάλη προσοχή, να επιλέξουν νυφάλια και το κυριότερο, το οποίο ήδη το απαντήσατε, να πάνε να ψηφίσουν. Πραγματικά θεωρώ ως δείγμα της απαξίωσης του επιμελητηρίου όχι μόνο στην Κορινθία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, το γεγονός ότι ένα 10% των επιχειρήσεων που είναι μέλη πάνε να ψηφίσουν. Και θεωρείται, να ξέρετε, ότι αυτό είναι ένα καλό ποσοστό, αυτό που έχουμε στην Κορινθία. Δυστυχώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα να πάνε έχοντας ως γνώμονα και κριτήριο το συμφέρον το δικό τους. Το συμφέρον της επιχειρηματικότητας της Κορινθίας. Έτσι. Πολύ ωραία. Κύριε Ψωλιδή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν μαζί σας αυτή την ώρα. Καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.